Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι έχω την αίσθηση απόψε, ή μάλλον την ελπίδα, ότι ο Πρωθυπουργός επήρε επιτέλους τις αποφάσεις του. Διέβη τον Ρουβίκονα. Απεφάσισε να κινηθεί προς σωστή κατεύθυνση. Και το λέω γιατί πέρασαν 5 μήνες που έχω μια κυβέρνηση που ταλαντεύεται. Και διότι έχει μια μεγάλη προϊστορία πίσω του. Ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και στη συνέχεια. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να επισημάνω ότι ενώ καλά τα είπε για την οικονομία, την πραγματικότητα ανέλησε με ομότητα και ειλικρίνεια. Θα έλεγα ότι είπε αυτά τα οποία εγώ λέω 20 χρόνια τώρα, με συναντώντας αντιδράσεις βίες κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Μια αλήθεια δηλαδή αυτονόητη, ότι δεν μπορούμε να δανειζόμαστε για να ζούμε καλύτερα εμείς και να επιβαρύνουμε τις επόμενες γενιές. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι κάνει μεγάλο λάθος όταν επιτίθεται με αυτό τον ακραίο, σχεδόν χυδαίο τρόπο εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, τορπιλίζοντας έτσι την εθνική ομοψυχία, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να βγούμε από την κρίση. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν προήλθε από παρθενογέννηση. Φέρει πάνω του την ιστορία ολόκληρου του ΠΑΣΟΚ. Και ξέρουμε ότι το ΠΑΣΟΚ υπήρξε η απαρχή, η αφορμή που δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Διότι μετά το 1981 για πρώτη φορά καθιερώθη η πολιτική των ελλημάτων ως επιδίωξη, ως πολιτική αναγνωρισμένη. Και να μην ξεχνάμε ότι ήδη το 1990 βρισκόμαστε ενώπιον μιας παρομοίας, όχι τόσο σκληρής πραγματικότητας όσο η σημερινή. Και τότε είναι ενδιαφέρον να θυμηθούμε τι έγινε. Διότι τότε η Νέα Δημοκρατία και εγώ είχα την ευθύνη. Και τότε έφτιαξα οικουμενική κυβέρνηση με τον Ζολώτα Πρωθυπουργό. Αυτό επεβάλλεται και από τα πράγματα, διότι δεν είχα πλειοψηφία. Αλλά κατάφερα να καθίσω στο ίδιο τραπέζι με τον αρχηγό του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Μακαρίτο Χαριρό Φλωράκη, και τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος την ίδια ώρα δικαζότανε από το ειδικό δικαστήριο. Κρατήσαμε την εθνική ομοψυχία. Και τότε στην οικονομία είχα δώσει το πρώτο ρόλο στο Μακαρίτη τον Γιώργο τον Γεννηματά, και είχα βάλει υπουργό των οικονομικών τον Σουφλιά, και είχα ορίσει και του Κομμουνιστικού Κόμματος υφυπουργό στον τομέα της οικονομίας. Στον Γρηγόρη τον Γιάνναρο. Κύριε Πρόεδρε, και αυτά με συγχωρήσει Γιώργο, μια στιγμή να τελειώσω. Και αυτά τα έκανα διότι ήξερα, όπως ξέρουν και σήμερα, πρέπει να ξέρουν, ότι προϋπόθεση στοιχειώδης για να μας εμπιστευτούν οι ξένοι και οι αγορές είναι να πετύχουμε ένα μήνυμο με εθνικής ομοψυχίας. Κλίμα. Είναι έγκλημα, κύριε Σταυρολάκη. Είναι και παράλογο. Είναι παραλογισμός. Κοιτάτε. Ναι, αλλά πρωθυπουργός λέει πάω στο εξωτερικό και μου λένε γιατί δεν πληρώνουν κάποιοι. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου λέει δεν θα πάνε κάποιοι φυλακοί. Δικαιοσύνη δεν έχετε. Πρώτα απ' όλα. Κανείς δεν έφτασε στη χώρα ως εδώ μόνη της. Τραγική σύγχυση γύρω από το θέμα αυτό. Τι εννοούμε με στοιχεία? Κινδυνεύει να αναζητήσουμε ευθύνες για πρόβλεψη. Όταν μιλούμε για το έλλειμμα του 2010, για το 2009, και λέμε ότι αρχικά το λογάριαζε η Νέα Δημοκρατία 6 και μετά 8 και μετά το είπε ο υπουργός, ο καινούριος Χρυσοξαντίνου, 12,7. Μιλούμε για προβλέψεις. Για προβλέψεις υπάρχει πολιτική ευθύνη. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένας άλλος είδους ευθύνη. Πράγματι μπορούσε εκείνη την ώρα στις αρχές του χρόνου να γίνει μια πολιτική η οποία να μειώσει το έλλειμμα ή να γίνει μια πολιτική η οποία να αυξήσει το έλλειμμα. Είπα και την άλλη φορά που μιλούσα εδώ ότι χαρακτηριστικό είναι το εξής, το οποίο κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει, ότι είναι πραγματικότητα. Ο κύριος Παπακωνσταντίνου ήταν έτοιμος να στείλει στην Ευρώπη ως έλλειμμα του 2009 14,5, και υπάρχει έγγραφο προς την στατιστική υπηρεσία με αυτή την εντολή. Ευτυχώς τον φώτισε ο Θεός και την τελευταία στιγμή έμεινε στο 12,7. Ναι, γιατί ένα το θέμα έκανε. Είναι η πρόβλεψη, πρόεδρε. Το άλλο θέμα είναι τα στοιχεία που έστελνε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, από το 3 φτάσαμε στο 12,7. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Η κυβέρνηση μιλάει για πλαστά στιγμή, στοιχεία. Να ξεκαθαρίσουμε το ένα θέμα.
τι είναι πρόβλημα και τι είναι στοιχεία. Τα στοιχεία όντως δεν είναι ακριβή. Αλλά δεν είναι ακριβή όλα τα στοιχεία που στέλναμε στην Ευρώπη από την αρχή που ήρθε το Πασόκ είσαμε σήμερα. Με εξαίρεση τη δική μου κυβέρνηση. Δεν θέλω να φανταστεί κανείς ότι το λέω για να περνέσω τον εαυτό μου. Εμείς έκαναμε πολιτική περιοριστική, είχαμε κάθε λόγο να παρουσιάζουμε την αλήθεια. Οι άλλοι που ήθελαν να κρατήσουν το επίπεδο παραπάνω από όσο αντέχαμε, όλοι έκρυβαν τα στοιχεία. Και θα τελειώσω σήμερα λέγοντας το εξής ιστορικό, το οποίο έχει αξία. Τον Ιανουάριο του 1999, όταν φαινόταν ότι έρχομαι ως πρωθυπουργός, ζήτησα να δω τον Ντελόρ, πρόεδρο της Κομισιόν, μεγάλη προσωπικότητα, στον οποίο είχα και μεγάλη εκτίμηση. Πήγα συνοδευόμενος μάλιστα με τον Τίμο Χριστοδούλου, που ήταν τότε επίτροπο της Ελλάδος, και του είπα ότι κύριε πρόεδρε, ήρθα να σας πω τη γνώμη μου για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και να σας ρωτήσω εάν παρακολουθείτε, αν ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα. Με δέχθη με μια απίστευτη ψυχρότητα. Μόνο ο Γάλλος μπορεί να είναι τόσο ψυχρός. Ο Χρυσοδούλα ακόμα και σήμερα μου λέει ότι εξεπλάγει και ο ίδιος, γιατί τον εδέχεται συνήθως με θερμότητα. Με άκουσε, μου είπε τα ξέρω κύριε πρόεδρε. Του είπα αφού τα ξέρετε κύριε πρόεδρε, εγώ γι' αυτό ήρθα και έφυγα. Δεν έκαμε τίποτα ο Ντελόρ τότε και έστειλε απλώς μια επιστολή σε ακατάλληλη χρόνο, που μάλλον ζημιά έκανε όταν είχαμε ήδη την οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα. Από εκεί αρχίζει. Η κοινότητα πάντοτε είδε με καλό μάτι, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλοιώσεις στοιχείων. Και περίπου συμφωνημένη με την Ευρώπη ήταν όλη αυτή η ιστορία. Και κάναν πράγματι δημιουργική λογιστική, χωρίς καμία αμφιβολία, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Και συνεχίσαμε κι εμείς ως Νέα Δημοκρατία τα 5,5 χρόνια που κυβερνήσαμε με τον Κώστα Καραμαλή την ίδια τακτική. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Και εκείνο το οποίο με ενοχλεί, κύριε, και θα το πω και αυτό, για το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο, το θεωρώ, πώς να σας πω, όχι αντάξιο ενός πρωθυπουργού, ότι μειώνει της Εξεταστικής Επιτροπής τον χρόνο μόνο στα 5,5 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι, πρώτα απ' όλα, θέμα υπερηφάνειας. Είναι θέμα εγωισμού. Δηλαδή θέλεις να εξετάσεις τον αντίπαλό σου και όχι τα δικά σου. Μα αν παρουσιαστεί αυτό που είναι στην πραγματικότητα, ότι εμείς σε συνεχίσαμε μεθοδεύσεις που προηγουμένως εφηρμόζονται, τι θα πούνε, ότι δεν πάμε παραπέρα? Και τι θέλουν να βγουν? Να πάμε πού? Να πάμε στην είσοδο της Ελλάδος ή στο Ευρώ? Κοιτάτε, σήμερα αν παρακολουθεί, τον ξέρω τι είπα εγώ, δυστυχώς τον παρακολουθώ ολόκληρο, παίρνουν περίπου δεδομένο ότι μπήκαμε με πλαστογραφημένα στοιχεία στο Ευρώ. Ωφελεί την Ελλάδα. Γιατί κάνουμε αυτή τη κουβέντα σήμερα? Τι νόημα? Κάνω έκκληση. Απλώς έχουμε μία διαφορά, πρόεδρε. Κάνω έκκληση. Είναι άλλο πράγμα η δημιουργική λογιστική, που συμφωνώ μέσα στην εφήρμοση η Ελλάδα διαχρονικά και την εφαρμόσανε και πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι έτσι μπήκαν στην Ευρώ, στην ΟΝΕ. Και είναι διαφορετικό πράγμα αν υπήρχε, το οποίο δεν ξέρω αν υπήρχε, συνειδητό σχέδιο παραποίηση στοιχείων στις Βρυξέλλες. Δεν το ξέρω αν υπήρχε. Μια στιγμή. Δεν το ξέρω αν υπήρχε. Μα εγώ το ξέρω όμως. Κοιτάξτε, δεν υπήρχε. Το μόνο πράγμα, έγινε έλεγχος από το Eurostat του 2008. 8. Είχε πει το Πασόκ, που ήρθε τώρα στην εξουσία, ότι είχαμε κατεβάσει το έλλειμμα κατά 2 μονάδες. Mm. Τις 2 μονάδες έκανε 0,6. Αυτό είναι το έγκλημα? Ότι κάναμε ένα λάθος ή, αν θέλετε, αλλαγή στοιχείων 0,6. Αυτό είναι το πρόβλημα? Επιτρέπεται ο Πρωθυπουργός να μην ασχολείται με τίποτα άλλο παρά μόνο με αυτό, και να έρχεται και να ξανάρχεται και να θέλει να δημιουργήσει ψεύτικες εντυπώσεις και μετά να χρειάζεται τη Νέα Δημοκρατία? Την χρειάζεται. Κύριε Πρόεδρε, κάνω έκκληση και σε αυτό. Και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι, εγώ δεν έχω τίποτα παραπάνω να πω. Περνούμε μια δύσκολη φάση, το γνωρίζουμε όλοι. Η εθνική ομοψυχία είναι το ζητούμενο. Δεν πετώ στα σύννεφα. Ζητώ όμως ένα μίνιμουμ. Ζητώ από την αριστερά να είναι νομιμόφρον, να σεβαστεί τη δημοκρατική νομιμότητα και ένας νομιμοφρόνος να κινηθεί μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας μας. Ζητώ από τον Πρωθυπουργό να πάψει να υπονομεύει ο ίδιος τον εαυτόν του.
να δεχθεί την συμπαράσταση της Νέας Δημοκρατίας και ζητώ από τη Νέα Δημοκρατία αυτή την κρίσιμη ώρα να παραμερίσει οποιοδήποτε κομματικό υπολογισμό. Η συντηρία της πατρίδος είναι ο υπέρτατος νόμος.